Για να πάμε στον κύριο Τσιλίδη, να δούμε πώς επηρεάζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τα ταξίδια, τη ζήτηση, την επίσκεψη στους Αγίους Τόπους που έχουν προγραμματίσει και θα ήθελα να προγραμματίσουν πολύ για το Πάσχα. Ελάτε κύριε Μπαλτζόη μου. Ναι, θέλω να πω το εξής. Άλλο το επιθυμητό, άλλο το εφικτό. Το εφικτό που σας είπα προηγουμένως, δυστυχώς δεν είναι επί του παρόντος. Τι έπρεπε να γίνει? Έπρεπε αυτό που φωνάζει ο πρόεδρος Ζελένσκι εδώ και μήνες, δώστε μου πυρομαχικά, τελειώνουν. Μέχρι το Μάιο έχω, δεν έχω τίποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό που λέει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Σίσκι, δεν έχουμε. Πέραν αυτού, υπάρχει και ένα άλλο εγγενές πρόβλημα μέσα στη χώρα. Δεν μπορούν να συγκεντρώσουν εφεδρείες που είναι απαραίτητες, δηλαδή πυρομαχικά όπλα και εφεδρείες. Γιατί? Διότι 11 εκατομμύρια Ουκρανοί είναι εκτός Ουκρανίας. Άρα λοιπόν, αυτό το λέει εκτός από τον William Burns πριν από 2 εβδομάδες άρθρο στο Time, το περιοδικό. Πριν από 3 ημέρες άρθρο στο Πολίτικο. Εδώ πάντως, προς επίδοση αυτού που λέτε, άρα, λοιπόν, είδαμε πλάνα με νεαρούς Ουκρανούς να προσπαθούν να διαφύγουν και να μην θέλουν να καταταγούν και να συλλαμβάνονται και να προωθούνται προς το μέτωπο, διότι προφανώς υπάρχει και κόσμος που λέει παιδιά εγώ δεν θέλω να πολεμήσω, θέλω να... Όχι μόνο αυτό. Όπως και παλιότερα βλέπαμε τους Ρώσους, τα νέα και παιδιά από τους Ρώσους που λέγανε δεν θέλω να πάω στον πόλεμο. Επιτρέψτε μου να πω και μια δημοσκόπηση που έγινε στην Ουκρανία από ουκρανικό μέσο. Λοιπόν, έλεγε ότι εμπιστοσύνη στο Ζελένσκι έχει το 20% των Ουκρανών. Ποιον πιστεύουνε? Τον προηγούμενο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου που τον απέπεμψε ο Ζελένσκι. Ναι. Και λέει, αν γινόταν εκλογές το Μάιο που έπρεπε να γίνουνε, θα έβγαινε με 1000 ο στρατηγός. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, τώρα στα εσωτερικά της Ουκρανίας δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να πούμε. Προσέξτε. Έχουμε όλα τα δεδομένα. Ναι. Ναι, πείτε το. Το 80% στη δημοσκόπηση αυτή λέει είναι πολύ δυσαρεστημένη με την κρίση, διότι λέει δεν μας βοηθήσατε όταν χρειαζόμαστε όσο έπρεπε και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν, η κατάσταση είναι δυσάρεστη για τον Ουκρανικό λαό, λοιπόν, και δεν είναι τι θέλουμε εμείς ή τι δεν θέλουμε. Μιλάμε για την πραγματικότητα. Για πάμε και στον κύριο Τσιλίδη. Πάμε στον από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει σε 2 πολέμους. Ξέρε, έχω εκπαιδευτεί στην Αμερική, βλέπω χάρτες, βλέπω δυνάμεις και κάνω εκτιμήσεις. Σωστά. Αυτή είναι σωστά, η δουλειά. Σωστά, σωστά. Πάμε και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Γραφείων, τον κύριο Τσιλίδη, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, κύριε Τσιλίδη. Καλή Κυριακή να έχετε. Καλημέρα σας. Πόλεμος και ειρήνη, κύριε. Σωστά. Πόλεμος και ειρήνη. Να δούμε τι γίνεται με τα ταξίδια, τα προγραμματισμένα, τη ζήτηση για τις ημέρες του Πάσχα, για τους Αγίους Τόπους, τα Ιεροσόλυμα. Πόσο έχει επηρεάσει η κατάσταση? Για τα Ιεροσόλυμα δεν υπάρχει ταξίδι. Δεν υπάρχει. Εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχουν ταξίδια για τα Ιεροσόλυμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν ταξίδια. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Δεν ταξιδεύει ο κόσμος στα Ιεροσόλυμα. Το Πάσχα είναι μια κυρίαρχα εορτή που ο κόσμος πήγαινε στα Ιεροσόλυμα για το Πατριαρχείο του Ιεροσόλυμου. Όπως το ίδιο πήγαινε και για την Αλεξάνδρεια, το ίδιο πήγαινε και για την Κωνσταντινούπολη. Τα Ιεροσόλυμα δυστυχώς είναι εκτός αυτήν την χρονιά. Ναι. Διότι τα γεγονότα δεν επιτρέπουν, δεν εφησυχάζουν τον ταξιδιώτη έτσι ώστε να μπορεί να κάνει ένα ταξίδι. Δεν υπάρχουν καθόλου ταξίδια, δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Εάν υπάρχουν πολύ λίγα άτομα τα οποία πηγαίνουν για ιδιαίτερους λόγους στο Πατριαρχείο, καλά κάνουν και πηγαίνουν. Αλλά δεν υπάρχει εκείνος ο μαζικός τουρισμός. Τα γραφεία που δουλεύουν στην Ελλάδα με περιοχές που βρίσκονται σε εμπόλεμη περιοχή έχουν καταστραφεί. Μάλιστα. Επειδή δεν είναι μόνο το πολεμικό γεγονός του Ισραήλ που ξεκίνησε την Παλαιστίνη και τώρα παίρνει κάποιες άλλες διαστάσεις. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά είχαμε και επίσης ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός εδώ και 2 χρόνια με τη Ρωσία-Ουκρανία. Δύο μεγάλες παραδοσιακές αγορές, οι οποίες έχουν πληγώσει πάρα πολύ τον εισερχόμενο τουρισμό, που είναι και η ενεργή οικονομία της χώρας μας. Θέλουμε τώρα σιγά-σιγά να επανέλθουν και οι Ισραηλινοί στην Ελλάδα, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Μην ξεχνάτε ότι και το χειμώνα έχουμε μεγάλους επισκέπτες και όχι στα αστικά κέντρα μόνο, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό λοιπόν σιγά-σιγά πιστεύουμε θα επανέλθει. Έχουμε 4 πτήσεις της Αιτζιάν, η οποία ταξιδεύει στο Ισραήλ. Δειλά-δειλά οι Ισραηλοί θέλουν να έρθουν, γιατί ζουν και αυτοί τον παλμό ότι δεν θέλουν να είναι πλέον άλλο σε μια τέτοια πολεμική διαδικασία. Είναι κουραστικό. Εάν έχετε ζήσει κάποια στιγμή εκεί που εμείς κάνουμε πολλά ταξίδια στο Ισραήλ, δεν είναι δυνατόν την ώρα που τρως πρωινό να πηγαίνει σε ένα καταφύγιο, γιατί σφυρίζουν οι σιρήνες. Δεν σας κρύβω όμως ότι το Πάσχα
για τους Έλληνες, αν σας ενδιαφέρει, είναι αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με πέρσι. Ναι. Οι διακοπές στην Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Όλες οι παραθαλάσσιες περιοχές, λόγω και του καιρού, τραβάνε πολύ κόσμο. Η υπηρετική Ελλάδα με τα έθιμα. Αυτό το 20% που είπατε, καλημέρα σας, είναι Ελλάδα, εντός Ελλάδος και εξωτερικό μαζί, ή έχει άλλο ποσοστό το εξωτερικό και άλλο οι εντός Ελλάδος εκδρομές? Όχι, να σας πω. Τα ποσοστά σε εμάς στον οργανωμένο τουρισμό εντός και εκτός Ελλάδος πάντα μετριούνται παράλληλα. Αυτό που θα δούμε στην Ελλάδα περισσότερο είναι την έξοδο των κατοίκων από τα αστικά κέντρα που θα πάνε στα χωριά τους με το αυτοκίνητό τους, οι οποίοι δεν πάνε στο εξωτερικό μέσα στην Ελλάδα. Εγώ σας μιλάω για οργανωμένα πακέτα, οργανωμένο τουρισμό. Αυτό το ποσοστό, το 20%, είναι και εντός Ελλάδος και εκτός το ίδιο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν πολλά ταξίδια στο Ιόνιο, Νότιο Αιγαίο, Ρόδο, Κάλυνο, Πάτμο, mm-hmm. νησί που θρησκευτικό δρόμενο προέχει, η ναι. Τίνος, η Χίος, γιατί η Χίο έχουμε και ξένους που έρχονται να δουν στους Ροντάδες εκείνο το δεδομένο. Ναι, ναι. Όλα τα νησιά που έχουν έθιμα πασχαλιάτικα και ιδιαίτερα και στον Σαρονικό βλέπουμε μεγάλη κίνηση. Ναι. Είναι σε πρώτη σύγκριση. Βλέπουμε τα νησιά της Πάρου, Νάξου, Τίνου, πάρα πολύ. Ναι. Έχουμε τις Σποράδες, η κινητικότητα, την Χαλκιδική. Και ας μην ξεχνάμε ότι η υπηρετική Ελλάδα, Τζουμέρκα, Τζαγοροχώρια, Γιάννενα, Καστοριά, Πύλιο πήγε να προχωρήσει πάλι παρόλα. Εδώ πάμε πολύ καλά από ό,τι φαίνεται. Κατάμε όμως αυτό που με το οποίο ξεκινήσατε, το ταξίδι στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους, τις Πασχαλινές ημέρες, ήταν περιζήτητο. Ήταν ένα, έτσι δεν είναι, κύριε Τσιλίδη, είχε τεράστια ζήτηση, τεράστιο ενδιαφέρον. Και είναι και ένα μοναδικό ταξίδι να βρεθεί στο Πατριαρχείο, να βρεθεί στον Πανάγιο Τάφο. Είναι συγκλονιστικές στιγμές που βιώνει ο κάθε άνθρωπος να βρεθεί σε αυτούς τους τόπους. Όμως η εμπόλεμη κατάσταση έχει μηδενίσει τη ζήτηση. Αυτό είναι από μόνο του πολύ σοβαρό. Να σας θυμίσω ότι είχαμε και πάρα πολλούς ταξιδιώτες που πήγαιναν στη Ιεροσόλυμα και με την αυτή του Αγίου του Ποτάμου. Πολύ σωστά. Ιδιαίτερη τελετή. Σωστά. Μην ξεχνάτε όμως τώρα ότι τα ταξίδια κινούνται προς όμορες χώρες και προς Ιορδανία πληγωμένα μεν. Mm-hmm. Στην Αίγυπτο έχουμε το Σινά, το οποίο καλύπτει και εκεί ένα μεγάλο θρησκευτικό δεδομένο για εμάς τους Έλληνες. Αρχίζει η αγορά δειλά-δειλά να επανέρχεται. Είχαμε πει παλιότερα ότι το 24 θα είναι μια ολοκληρωτική επαναφορά των τουριστικών αγορών. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Εάν δεν είχαμε τους πολέμους, θα είχαμε άλλα δεδομένα. Μάλιστα. Θα είχαμε άλλες καταστάσεις. Καλημέρα, κύριε Τσιλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Μπαρτζόη, τον στρατηγό και τον καθηγητή κύριο Δάδα. Αν επιτρέπετε κάτι. Ορίστε. Να πω κάτι, επειδή έχω ζήσει 3,5 χρόνια στο Ισραήλ, σαν ακόλουθο άμενα. Τα Ιεροσόλυμα είναι πιο ασφαλής πόλη, να ξέρετε, από όλη την περιοχή. Μάλιστα. Ουδέποτε έπεσε βλήμα, δηλαδή οι Παλαιστίνοι δεν θα χτυπήσουν τα Ιεροσόλυμα. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή έχω βρεθεί τρεις φορές Πάσχα εκεί. Είναι ιερή πόλη για τους Μουσουλμάνους. Άρα είναι ασφαλιστάτη. Μα δεν είναι αν θα τα χτυπήσουν οι μεν ή οι δε. Είναι το πώς αισθάνονται ο κόσμος. Η ψυχολογία. Βέβαια. Ο φόβος. Βέβαια. Καλημέρα. Να είστε καλά.